Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Πώς φτάσαμε στην 3η 14 Νοέμβρη, πώς περνάει ο καιρός, πόσο γρήγορα. Το ευχάριστο είναι ότι ο καιρός περνάει, αλλά ακόμη χειμώνα δεν είδαμε. Ακόμη το φθινόπωρο κρατάει, βαστάει. Έχουμε καλό καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οι θερμοκρασίες βεβαίως έχουν πέσει λίγο, είναι αλήθεια. Το βράδυ κάνει ψυχρά, χρειαζόμαστε και το μπουφανάκι μας, χρειαζόμαστε και το παλτουδάκι μας. Αλλά στα σπίτια, ευτυχώς ακόμη, με μια κουβερτούλα, με ένα κάτι παραπάνω, είμαστε OK. Δεν ανάβουμε ούτε κλιματισμό, ούτε θέρμανση. Όσον αφορά τους λογαριασμούς ρεύματος, ξέρετε πολύ καλά ότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα μεταδώσουμε απόσπασμα στη συνέχεια για να δείτε με τον πρόεδρο του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, για να δείτε πραγματικά τι πρέπει να έχετε στο νου σας. Τώρα πάμε στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου τελικά η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Στη γραμμή διαφύλαξης του κλίματος και αποφυγής των δύσκολων θεμάτων, ώστε να βαδίσουμε ομαλά στη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στις 7 Δεκεμβρίου, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποιήθηκε χθες στην Άγκυρα η συνάντηση για τη συζήτηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς αποφασίστηκε απλώς η επανεξέταση και ενεργοποίηση μέτρων που έχουν ήδη αποσαφινιστεί και αποφασιστεί και βρίσκονται στο κατάλογο του 2011. Μεταξύ αυτών και η ενεργοποίηση της τηλεφωνικής γραμμής μεταξύ των ΕΚΑΕ Λάρισας Εσκή Σεχίρ, όπως και η ανταλλαγή επισκέψεων αξιωματικών, η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και άλλα πολλά. Πάμε να δούμε αυτό το θέμα. Είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο Ανδρέα Σταμάτα. Για κάτι, Ανδρέα, καλησπέρα καταρχάς, για κάτι που είχαμε σκεφτεί μέχρι προχθές, ξέραμε μάλλον, θα συμβεί 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Και πάλι η Θεσσαλονίκη μπαίνει στην άκρη όμως. Ναι, η επίσημη απόφαση λέει ότι για λόγους ασφαλείας δεν θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα γίνει στην Αθήνα. Άρα τι μας λέει, ότι εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο με ασφάλεια? Εδώ θέλω να μείνουμε. Για λόγους ασφαλείας, τι θέλει να πει ο ποιητής? Ναι, ότι φαίνεται ότι δεν μπορούν να λάβουν όλα τα μέτρα της προφυλάξης, ό,τι χρειάζεται απαραίτητο από τις μυστικές υπηρεσίες στην αστυνομία, για την ασφάλεια της συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών. Οπότε θα γίνει στην Αθήνα, όπου εκεί είναι πιο εύκολο. Δεν ξέρω, επειδή και όλοι οι αστυνομικοί θα είναι στο flyover και θα έρθει μέσα στην κυκλοφορία, δεν θα μπορούν να φυλάνε τον κύριο Ερντογάν. Εντάξει, μόνο το γέλιο σου νομίζω ότι δίνει απάντηση σε όλα αυτά. Για μένα είναι μεγάλη προσβολή, πρόσεξε τι εννοώ, το να μην μπορεί μια πόλη, αν ισχύει βέβαια όλο αυτό. Μα είναι επίσημο, είπανε για λόγους ασφάλειας. Όχι, λέω, ναι, αν ισχύει όμως, το τι είπανε είναι το ένα κρατούμενο. Μπορεί να, άλλο να είπανε και άλλο να συμβαίνει το γιατί δεν γίνεται. Αυτό δεν το ξέρουμε, εμείς ξέρουμε αυτό που λένε. Αν ισχύει λοιπόν ότι είμαστε μη ασφαλής πόλη για να φιλοξενήσει μια τέτοια διοργάνωση, αυτό είναι προσβλητικό για μας. Δηλαδή, κάτι δεν γίνεται καλά. Είμαστε η δεύτερη πόλη στη χώρα. Δηλαδή, είναι μια χώρα που μόνο η Αθήνα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τέτοιες συναντήσεις σε θέματα ασφαλείας. Προφανώς και μπορούμε και έχουν γίνει πολλές φορές, αλλά δεν ξέρω, επειδή θα κλείναν πάλι όλοι οι δρόμοι για λόγους ασφαλείας, για λόγους να διευκολύνουν την πρόσβαση των ηγετών που θα έρθουν, των Προέδρων και των Πρωθυπουργών και όλα αυτά. Μήπως θα επιβαρυνόταν ακόμα περισσότερο η πόλη και πολύ σωστά πήγε στην Αθήνα? Τι να πω, δεν ξέρω, γιατί ήδη αυτό είναι. Αυτό εσύ εξετάζεις το πρακτικό μέρος. Το πρακτικό μέρος, ναι. Εδώ δεν μας είπανε ότι δεν θέλουμε να ταλαιπωρηθεί η πόλη, γι' αυτό το κάνουμε. Είπανε για θέματα ασφαλείας. Τώρα εδώ μεθαύριο πάλι, που θα είναι η επέτειος 17 Νοεμβρίου, πάλι ταλαιπωρία, πάλι κλειστοί δρόμοι, τα γνωστά δηλαδή. Δεν ξέρω. Εγώ καταλαβαίνω ότι είμαστε μια ανασφαλής πόλη. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα, και τώρα ότι δεν μπορούν να παρέχουν την ασφάλεια που θα θέλανε σε αυτό το υψηλό, ανώτατο επίπεδο, έτσι φαίνεται είναι. Εντάξει, εγώ μπορούμε, λέω όμως ότι είναι θέμα συζήτηση σήμερα αυτό. Δεν το τρώω έτσι αμάσιτο. Ούτε πρέπει να το φάμε έτσι αμάσιτο. Και θέλω έτσι να το κουβεντιάσουμε σήμερα. Το κουβεντιάσουμε σε λίγο και με τους καλεσμένους μας. Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει, κυρίες και κύριοι, ότι διαφωνεί απόλυτα με τον Ερντογάν για τη Χαμάς. Αλλά λέει θα τον καλωσορίσω στην Αθήνα. Να και επιβεβαίωση. Ο Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση του Ιδρύματος Αντενάουερ και διαβεβαίωσε τον διάδοχο της Μέρκελ στο CDU ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν διαπραγματεύεται την δημοσιονομική πειθαρχία. Ενώ σε
συζήτηση που είχε με τον επικεφαλής του CDU, τον Φρίντριχ Μέρτς, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της πρότασης της Κομισιόν για ιδιοκτησία του δημοσιονομικού δρόμου κάθε κράτους μέλους, αλλά και για δημοσιονομική ευελιξία με αντάλλαγμα τη συνεπή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων εν ώψη της αναμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας. Και βεβαίως πάνω σε αυτό θέλω να πω, έχουμε τελευταία εξέλιξη. Είναι η συνάντηση με τον Όλαφ Σόλτς στον 7ο όροφο της Καγκελαρίας, η κατηδίαν αυτή συνάντηση μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Γερμανού Καγκελάριου. Στην ατζέντα τα θέματα είναι οικονομία, ενέργεια, Μέση Ανατολή και όλα αυτά κουβεντιάζονται αυτή την ώρα. Τώρα αλλάζουμε ατζέντα και πάμε στην οικονομία, κυρίες και κύριοι. Το θέμα της φοροδιαφυγής σε διαβούλευση είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Συνολικά θα έχουμε 11 παρεμβάσεις του Υπουργείου. Ο κ. Χατζηδάκης, ο Υπουργός, μιλάει ότι με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής θα στηρίξουμε υγεία και παιδεία το 2024. Αυτό υπόσχεται. Οι παρεμβάσεις πάντως που υλοποιούνται με το νομοσχέδιο περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ανάρτηση εσόδων και δαπανών στο My Data εντός του 24, την απαγόρευση της χρήσης μετρητών στις αγοραπολισίες ακινήτων, το νέο δίκαιο σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, το νέο δίκαιο, προσέξτε εδώ, δίστανται απόψεις, την αύξηση του προστίμου για χρήση μετρητών σε συναλλαγές άνω των 500 ευρώ σε ποσό διπλάσιο της συναλλαγής, τη ρύθμιση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τη διακοπή συνεργασίας των εταιριών εμπορίας καυσίμων με παραβάτες λαθρεμπορίας και διάφορα άλλα που θα το δούμε στην διάρκεια της εκπομπής. Τώρα πάμε στα δικά μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άκυρος ο διαγωνισμός για τον έκτο προβλήτα. Έχουμε νέα προκήρυξη από τον οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα τώρα, βρε Αντρέα? Δηλαδή, πολύ κρατάει αυτή η κατάσταση με τον έκτο προβλήτα. 30 χρόνια. 30 χρόνια. 30 χρόνια, έτσι. Δηλαδή, είναι ένα από τα έργα της Θεσσαλονίκης που δεν γίνονται ποτέ. Ο έκτος προβλήτας, το μετρό, η ανάπλαση. Όλα. Δεν γίνεται τίποτα. Οπότε όλο ακυρώνονται, όλο καθυστερούν. Τώρα, όπως λέγαμε χθες, δεύτερο εξάμηνο του 24 το μετρό. Ο έκτος προβλήτας, νέα προκήρυξη θα γίνει. 30 χρόνια το ακούμε. Εξωτερική περιφερειακή, flyover, υποθαλάσσια, μεγάλα έργα, αναπλάσεις, επέκταση της παλιάς παραλίας. Και μετά φταίνει οι Θεσσαλονικοί που δεν πιστεύουν σε τίποτα και λένε σιγά και άμα το δούμε. Δεν έχει γίνει εμείς μετά. Το μοναδικό έργο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη είναι το νέο Δημαρχείο. Δεν μπορώ να σκεφτώ, έχει γίνει κάτι άλλο σημαντικό στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια. Ενώ χρειάζεται, δηλαδή παλιά παραλία. Γιατί να μην επεκταθεί η παλιά παραλία? Γιατί να η εξωτερική περιφέρεια? Καλά, σε όλα τα προγράμματα δεν ήταν αυτό των υποψήφιων δημάρχων και η επέκταση? Όλα, εντάξει, και από τις προηγούμενες εκλογές ήταν. Δεν έγινε τίποτα. Εγώ προτείνω όποιοι καινούργοι βγαίνουν να υλοποιούν αυτά που έχουν πει οι προηγούμενοι, δηλαδή ετεροχρονισμένα μετά από 4-5 χρόνια. Δόθηκε έρχονται. Μετά από πόσα χρόνια εκεί στη Λαχαναγορά τον κόμβο που έβγαινε στο φανάρι ο δρόμος μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έγινε το ορφανό χιλιόμετρο στη Μποτίδεα μετά από 20 τόσα χρόνια. Δηλαδή γίνονται πράγματα με ρυθμούς μισού αιώνα στη Θεσσαλονίκη. Τέτοιοι ρυθμοί, δηλαδή θα πρέπει να περάσουν χιλιετίες για να δούμε έργα σε αυτή την πόλη. Είναι πραγματικά απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, πάντα είμαι υπέρ της λαϊκής σοφίας, το πολύ το κυρελέσον, το βαριέται και ο παπάς. Δηλαδή, ακόμη και για καλούς λόγους να είναι μια καθυστέρηση, και το λέω για καλούς λόγους, για ενστάσεις πολύ σοβαρές που έχουν σχέση με το περιβάλλον, που έχουν σχέση με τις απαλωτριώσεις, με χιλιοδιό. Τα έργα όμως. Αλλά εδώ, όχι, εγώ θα πω ακόμη και για δίκαιους λόγους. Ας βρουν έναν άλλο τρόπο να τελειώνει κάτι. Δεν το αντέχουμε αυτό το πράγμα πια. Δηλαδή, αυτό να μετατίθεται η ημερομηνία. Στην Αθήνα υπάρχει ένας οργασμός έργων και πολύ καλά γίνεται. Είναι η πρωτεύουσα κτλ. Πολύ σωστά γίνονται. Αναπλάσεις, δρόμοι, περιφερειακοί δρόμοι, μετρό που συνέχεια επεκτείνεται, δεν έχει σταματήσει. Εδώ δεν έχουμε οργασμό, είμαστε στα προκαταρκτικά όλα εδώ τα χρόνια. Είμαστε στα προκαταρκτικά. Έτσι, μένουμε στα προκαταρκτικά. και δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά, Χριστίνα, σε αυτή την πόλη έχει ανάγκη από τόσα έργα και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, γίνεται χειρότερα. Δηλαδή είχαμε έναν ΟΑΣΤ που δούλευε και κάθε 10 λεπτά εγώ τον χρησιμοποιούσα, περνούσε το λεωφορείο και από το 16 και μετά περνάει το λεωφορείο. Πρέπει να πας σε καφετζού για να σου πει πότε θα περάσει το λεωφορείο.
Λοιπόν, στο μεταξύ, Αντρέα, έχουμε νέα έκτακτη χρηματοδότηση 13,8 εκατομμυρίων ευρώ προς του ΟΤΑ για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Τώρα πρόσεξε, αρχίζουν και βλέπουν ότι θα έρθουν οι πλημμύρες, θα έρθουν οι βροχές, θα αλλάζει ο καιρός και τώρα πρέπει να υπάρξει μια έκτακτη χρηματοδότηση. Πιέζουν κιόλας οι Δήμοι και δικαίως. Η πρόσκληση τροποποιήθηκε ώστε να συμπεριληφθεί νέα έκτακτη χρηματοδότηση προς τους Δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις σύντρευσης και αποχέτευσης και περιφέρειες προκειμένου οι ΟΤΑ, οι οργανισμοί δηλαδή τοπικής αυτοδιοίκησης, να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών με έμφαση στις επιπτώσεις της κακοκαιρίας Ντάνιελ και Ελίας. Είναι και οι πρόσφατες κακοκαιρίες. Αλλά πολλοί δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις, να το πούμε και αυτό. Μέχρι στιγμής έχουμε καταβληθεί περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ στους δικαιούχους και πραγματικά βλέπουμε ότι αλλάζει η πολιτική μετά από αυτές τις κακοκαιρίες. Ενισχύονται ακόμα περισσότερο οι Δήμοι και οι περιφέρειες, με αντικείμενο βέβαια να κάνουν αυτά που πρέπει για να μην δούμε, έχουμε αυτές τις εικόνες ξανά. Ναι. Θέμα είναι αυτά τα λεφτά θα πάνε εκεί. Για να δούμε τι επίσης, θα γίνει. Επίσης, αυτό που τελευταία ακούμε πάρα πολύ συχνά είναι ότι το ακούσαμε μάλλον προεκλογικά από πάρα πολλούς υποψήφους δημάρχους ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι Δήμοι και μάλιστα είναι θειασσόντες αυτής της άποψης πολλοί δήμαρχοι που είναι διαχρονικά δήμαρχοι. Έρχομαι στο νου μου τον Σίμω τον Δανιλίδη, παραδείγματος χάρη, ότι πρέπει να ενισχυθούν με αρμοδιότητες που άπτονται περισσότερο της τοπικής αυτοδιοίκησης και συγχρόνως με τα αντίστοιχα κονδύλια. Το κράτος, και εδώ είναι πολιτική βούληση καθαρά, το κράτος δεν θέλει να ενισχύσει τους Δήμους, γιατί καταλαβαίνεις ότι ένας ισχυρός Δήμος αρχίζει και αποκτά μια εξουσία που δεν αρέσει την κεντρική διοίκηση και μια αυτοτέλεια. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι. Εγώ έτσι νομίζω ότι είναι. Ότι και οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν ακριβώς αυτά που θέλουν. Δηλαδή, ό,τι απόφαση πάρουν, άμα δεν εγκρίνει αποκεντρωμένη, δηλαδή το Υπουργείο. Μα γι' αυτό και λέμε ότι τι ζητάνε οι Δήμοι τόσα χρόνια. Νέες αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες δεν θα πάει μόνο σου δίνω αρμοδιότητα, παραδείγματος χάρη, να έχεις τα πολεοδομικά όλα του Δήμου να αφορούν εσένα, αλλά δεν σου δίνω θεσμικά, δεν στο λύνω το πρόβλημα, ώστε να αποδεσμεύεσαι από το τι λέει το Υπουργείο, τι λέει η Περιφέρεια. Ή τι λέει οποιοδήποτε άλλο. Ναι. Εννοείται ότι πρέπει να σε ενισχύσει και θεσμικά όλο αυτό. Θεσμικά δεν βλέπουμε όμως να ενισχύονται, οπότε παραμένουν εγκλωβισμένοι στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Άρα το θέμα είναι, Χριστίνα, τα χρήματα που θα πάρουν να πάνε να φτιάξουμε αυτά που πρέπει να φτιάξουμε και να μην χαθούμε πάλι. Όχι, δεν καθαρίσαμε εμείς τα φρεάτια και πλημμυρίσαμε γιατί είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, της ΕΙΑΔ, του Δήμου, του Υπουργείου, δεν ξέρω πιανού. Εκεί χανόμαστε. Ή υπάρχει μια δυσκολία. Μπορεί να δοθούν τα χρήματα στο πώς θα διατεθούν. Πρέπει να γίνουν απευθείας αναθέσεις, πρέπει να γίνουν διαγωνισμοί. Τι πρέπει να γίνει. Εκεί χανόμαστε συνήθως. Τώρα έχουμε νέα αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το flyover από τους κατοίκους στα Κωνσταντινοπολιτικά. Επιμένουν οι κάτοικοι στα Κωνσταντινοπολιτικά. Καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι αιτήσεις απορρίπτονται. Αν όμως κάποια δεν απορριφθεί, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει στην εξέλιξη του έργου να υπάρξουν τέτοια πράγματα. Το λέω γιατί ο κύριος Σταϊκούρας που ήμασταν εκεί, και ο Στέργιος ο Καλόγυρος και εσύ και εγώ, στην παρουσίαση δηλαδή του flyover εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτό που είπε και ήταν χαρακτηριστικό είναι, μάλιστα εκνευρίστηκε κάποια στιγμή και είπε το έργο θα τελειώσει σε 4 χρόνια, τελεία. Ναι. Πόσες φορές έχουμε ακούσει το έργο θα τελειώσει τότε, χωρίς τελεία δεν έβαζαν τελεία. Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει, ποτέ άμα ήταν στην Αθήνα μπορεί και να τελείωνε. Στη Θεσσαλονίκη δεν το λέω, υπάρχει αυτή. Βλέπουμε το μετρό, είχαν γίνει τόσες ενστάσεις και ακόμα φτιάχνουν το σταθμό της Βενιζέλου. Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τα ίδια και με το flyover, θα ταλαιπωρηθούμε όχι 4, 14 χρόνια, μπορεί και 24 χρόνια, κανείς δεν ξέρει πόσα. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη Ανδρέα, που είναι στην παρέα μας, για να δούμε λίγο μαζί την επικαιρότητα. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα και βλέπεις από πού με καλωσορίζεις, από την Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά, όπου σε λίγο θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κυρίου Στυλιανίδη προς τους εφοπλιστές. Πολύ μας ενδιαφέρει αυτό, γιατί έχουμε ανάγκη και από θαλασσινό αέρα που μας αρέσει, αλλά και από εφοπλιστικό αέρα που επίσης μας αρέσει. Γι' αυτό κάναμε τη σύνδεση. Χαιρετώ και τον αγαπητό μου Αντρέα εκεί, πάντοτε κοσμικό και ακίνητο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Αύριο θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη τον κύριο Στυλιανίδη, τον Υπουργό. Τι να το κάνεις όταν είχαμε τη Μόνικα Μπελούτσι και δεν μπορέσαμε πάλι να την εκμεταλλευτούμε και δεν μπορέσαμε να την κάνουμε ambassador της πόλης για να μπορεί η Θεσσαλονίκη να βγει από τη μιζέρια της και την εσωστρέφειά της.
τι να τα κάνω όλα τα άλλα. Λοιπόν, εσύ ξεκινάς με τη Θεσσαλονίκη. Εγώ θέλω να πάμε πρώτα απ' όλα στη Μέση Ανατολή. Επειδή έχεις και την ευρωπαϊκή εμπειρία εσύ, Κωνσταντίνε, βλέποντας την εξέλιξη του πολέμου, αν βλέπεις ότι αντιδρούμε όπως θα έπρεπε οι Ευρωπαίοι απέναντι σε έναν πόλεμο που φαίνεται ότι θα διαρκέσει. Κοιτάξτε τι γίνεται. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τους Ισραηλινούς όταν δέχτηκαν μία επίθεση από μία οργάνωση εξτρεμιστική, η οποία κατ' εμέ πρέπει να καταρριφθεί και πρέπει ειλικρινά να αποσυρθεί, διότι δεν ξέρεις τα παρακλάδια της που θα πάνε. Πρέπει να εξαρθρωθεί, ναι. Κοντά σε αυτό χάνονται ανθρώπινες αθώες ζωές. Όμως δεν είναι δυνατόν να κάνεις εκεχηρία τώρα και να δώσεις τη δυνατότητα στη Χαμάς και την κάθε Χαμάς να μπορέσει να ξεφύγει από τη στενοπό την οποία υπάρχει και να βρει ξανά αδιέξοδο στα αδιέξοδά της. Από την άλλη, πρέπει δεν είναι δυσανάλογη και η αντίδραση των Ισραηλινών όμως? Κοιτάξτε, ναι, δεν υπάρχει άλλη αντίδραση. Πρέπει να την ισοπεδώσουν. Πρέπει να την εξαφανίσουν. Πρέπει να πάψει η Χαμάς. Αυτή τη στιγμή η Χαμάς δεν ταλαιπωρεί μόνο το Ισραήλ. Ταλαιπωρεί όλο τον πλανήτη. Φανταστείτε την ακρίβεια. Φανταστείτε το ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κινηθούμε όπως πρέπει. Φανταστείτε ότι ταλαιπωρείται ολόκληρη Ευρώπη, η Αμερική, όλος ο πλανήτης. Φαντάσου όμως και το μεταναστευτικό κύμα που θα έχουμε και ο ΕΟ, ποιος θα το επομιστεί? Ως επιτοπλίστων θα το επομιστεί η Κύπρος και η Ελλάδα. Ποιος άλλος? Οι φτωχοί συγγενείς πάντα. Και εδώ είναι που πρέπει να διαχειριστούμε σωστά αυτό το νέο μεταναστευτικό κύμα που ορθά το θέτεις, Κριστίνα μου, και αυτή είναι η έντονη ανησυχία. Αλλά εμείς ως Ελλάδα της Ευρώπης σωστά και ορθά κινούμαστε μέσα σε μια ευρωπαϊκή λογική και πρέπει να δράσουμε ως Ευρώπη ενιαία. Δεν μπορεί να δράσει κανένα κράτος μέλος μεμονωμένα, αλλά πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί για να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η κατάσταση. Έχουμε ένα μέτωπο Ρωσία-Ουκρανία. Έχουμε και ένα μέτωπο εδώ Μέση Ανατολή που είναι στη γειτονιά μας, είναι δίπλα. Έχουμε τον κύριο Ερντογάν από τη μία πλευρά που κάνει τα παιχνιδάκια του για να μπορέσει να εισπράξει λεφτά. Ο κύριος Ερντογάν δεν πιστεύει τίποτα από αυτά τα οποία λέει. Άλλα λέει και άλλα πράγματα. Όποιος του δώσει λεφτά εκεί και θα γυρίσει. Να μην το ξεχάσουμε. Δεν έχω την ίδια άποψη με σένα, Κωνσταντίνε. Εγώ πιστεύω ότι μια χαρά πιστεύει αυτά που λέει. Όχι, δεν πιστεύει. Όπ, χάσαμε το σύνδεση. Του τηλεφωνούν τώρα γι' αυτό. Όσον αφορά το μεταναστευτικό. Κριστίνα, όσο πιο γρήγορα τελειώσει ο πόλεμος, τόσο πιο γρήγορα θα σταματήσουν και οι ροές. Ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς. Εγώ συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη, πρέπει να είναι δυναμική και όπως είπε να ισοπεδωθεί. Συμφωνώ, έτσι πρέπει να γίνει. Ο μόνος τρόπος να τελειώνει. Αλλιώς συντηρείς μια κατάσταση που μετά από λίγο καιρό θα ξαναρχίσει να δεν μπορώ απειλή. Να πιστέψω ότι αυτή η ισοπαίδωση δεν μπορεί να γίνει και με άλλον τρόπο και πρέπει να περιλαμβάνει τόσους αμάχους που χάνουν τη ζωή τους. Όχι. Ναι, αυτό είναι θέμα της Χαμάς κυρίως που τοποθετεί τα στρατηγία της, τις αποθήκες της, τους στρατηγικούς της στόχους εκεί που βρίσκεται άμαχος πληθυσμός για να συζητάμε εμείς αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι ένα εργαλείο της Χαμάς που είναι τόσο πολύ κακό αυτό που κάνει και δεν σέβεται η ίδια τους Παλαιστινίους. Κωνσταντίνε, αυτό λέγαμε για τους μετανάστες, πόσο πολύ θα είναι όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Ναι. Και σωστά το θέτεις και εσύ και ο Ανδρέας, γιατί η Χαμάς έχει χρησιμοποιήσει τους αμάχους ως δόλωμα. Λοιπόν, δυστυχώς ή ευτυχώς θα χαθούν ανθρώπινες ψυχές και το λέω με πόνο καρδιάς. Αλλά πρέπει η Χαμάς να τελειώνει. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Αυτοί όλοι θα φύγουν ύστερα στην Ευρώπη, θα κινδυνεύσουμε κι εμείς και θα κινδυνεύσει όλη η ανθρωπότητα. Δεν έχουμε ανάγκη από άλλα μέτωπα. Εμείς τώρα στη διαχείριση του μεταναστευτικού, που πάντοτε ξέρετε, λέω ότι θέλουμε ορθή διαχείριση management, πρέπει να καταγράφουμε τις ικανότητες του κάθε μετανάστη και να τον αξιοποιούμε στις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να μην κάθεται μέσα σε μία δομή και το μυαλό του να είναι μονάχα πώς θα κάνει πρόβλημα και πώς θα δημιουργήσει σεξουαλικές παρενοχλήσεις, αλλά να αξιοποιείται χωρίς να παίρνει το μεροκάμα του Έλληνα στις τοπικές κοινωνίες ανάλογα με τις δεξιότητές του. Υδραυλικός, ελοχρωματιστής, σιδεράς. Υπάρχουν χίλιες ειδικότητες. Όταν τους έχουμε μέσα στις δομές να κάθονται, δεν κάνουμε άρα τίποτα. Άρα λες ότι πρέπει χρόνο. Να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση και αξιοποίηση τελικά των ανθρώπων που είναι πρόσφυγες και τους φιλοξενούμε. Όπως και με ανησυχεί εντόνως η συμφωνία της Ιταλίας με την Αλβανία, γιατί αυτές οι ροές
Φοβούμαι που θα δεχτεί η Αλβανία, μην πάνε στη Βόρειο Ήπειρο. Αυτό με ανησυχεί. Ο κύριος Ράμα είναι πονηρός πολιτικός. Δεν θα αφήσει τίποτα να μην το αξιοποιήσει. Πάντως, και εκεί πρέπει να δράσει η ακαριέα η Ευρώπη. Πάντως, και εκεί πρέπει να σταματήσει. Γιατί η κυρία Μελώνη από την Ιταλία, και συγγνώμη που διακόπτω τη σκέψη σου, θέλει να κερδίσει με αυτόν τον τρόπο να διώξει τους μετανάστες από την Ιταλία. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να συζητούμε για είσοδο της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων, όταν θα πάνε να μου κάνουν αφελληνισμό της Βορείου Ηπείρου. Σωστό αυτό. Σωστό αυτό. Σημειώστε το. Mm-hmm. Το σημειώνουμε. Κανείς δεν το λέει. Άρα, Κωνσταντίνε, επειδή ας πούμε η Δανία πριν από λίγο καιρό ψήφισε τον νόμο που λέει ότι θα κόβουμε όλα τα επιδόματα στους μετανάστες και στους πρόσφυγους που δεν δουλεύουν τουλάχιστον 35 ώρες την εβδομάδα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενοχλήθηκε λίγο. Πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο μπορεί να έρθει και εδώ, ας πούμε, να φέρουμε ένα τέτοιο νόμο? Έπρεπε ήδη να έχει έρθει. Γιατί να κάθεται ο μετανάστης σε μία δομή μέσα αναξιοποιήτως? Δεν έχει προσόντα. Mm-hmm. Στη χώρα του δεν έκανε δουλειά, δεν δούλευε. Προφανώς. Εδώ τον πληρώνουμε κάθετε και το μυαλό του μηχανεύεται καταστροφές. Θα τον βάλουμε χωρίς, ξανά λέω για να μην παρερμηνευθώ, χωρίς να επηρεάσει το μερονάμα. Ναι, βέβαια, εγώ θέλω, μισό λεπτό, εγώ θέλω εδώ να θέσω το ερώτημα που θέτει πολλοί κόσμος, ότι εδώ δεν δουλεύουν οι Έλληνες, θα βάλουμε να δουλέψουν οι μετανάστες? Ξέρεις ότι μεταφέρω το ερώτημα κόσμου, έτσι. Πρώτα να δουλέψουν οι Έλληνες και να δουλέψουν και οι μετανάστες, βέβαια. Το απαντώ σε 10 δευτερόλεπτα. Οι Έλληνες δεν πρόκειται ποτέ να πάνε να μαζέψουν κεράσια, να μαζέψουν ελιές, να μαζέψουν ροδάκινα, να μαζέψουν τίποτε. Γι' αυτό και κάναμε, αν θυμάστε, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, ο Μιλτιάδης Μαρτιτσιώτης, είχε κάνει σύμβαση με την Αίγυπτο για εργάτες γης. Ναι. Δεν έχουμε εργάτες. Εδώ λοιπόν, θα σου απαντήσω χωράφια. Όμως, θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί ναι. Ξέρω κι εγώ ότι ισχύει η κατάσταση που περιγράφεις. Και λένε ότι με τους μισθούς που δίνουν, που δεν δίνουν, και κοιτάνε με κάτι μεροκάματα και τους έχουν παραπεταμένους όσους εργάζονται, γι' αυτό δεν πάνε οι Έλληνες. Ωραία, άρα δεν πάνε, άρα έχουμε πρόβλημα. Άρα όχι, δεν είναι η λύση αυτή. Η λύση είναι να δοθούν κανονικά χρήματα όπως πρέπει, ασφάλιση και ό,τι χρειάζεται. Καταρχήν δεν νομίζω να μην μπαίνει ασφάλιση. Έχουν αλλάξει, είχε δίκιο η Χριστίνα, απλώς τώρα έχουν αλλάξει και προσφέρουν πλέον πολύ, πολύ καλά μεροκάματα. Άντε, τι καθόμαστε λοιπόν. Αλλά... Όχι μόνο αυτό, να σας πληροφορήσω και κάτι άλλο. Γυρίστε σε όλα τα ξενοδοχεία των νησιών. Δεν έχουν βοηθητικό προσωπικό. Και εμείς έχουμε στις δομές τον κόσμο να κάθεται. Μα έχει... Καταρχήν δεν έχουμε καταγράψει, Αντρέα μου, τις δεξιότητές τους. Αυτοί οι άνθρωποι κάτι ξέρουν από τη χώρα τους που φύγαν. Δεν είναι ανεπάγγελτοι. Ακριβώς. Γιατί παλιά... Γιατί να κάθονται εδώ, έχεις δηλαδή. Δίκιο. Μπορεί κάποιος να είναι ένας καλός κομπιουτεράς. Η κυρία Μέρκελ, αν θυμάστε παλιά, η πρώην καγκελάριος, τυχαία είχε κάνει αυτή την καταγραφή που φωνάζω χρόνια εγώ. Και πήρε όλο το επιστημονικό καλό δυναμικό των μεταναστών στη Γερμανία. Και σήμερα εντάξει, είναι στις εκεί είχε επιλογή, φάβρικες. Εκεί είχε επιλογή, αλλά καρτ, όποιοι ήταν επιστήμονες και ό,τι ήταν, όσοι όχι, ήταν όχι. Καλοί, τους έπαιρνε. Και ο εργάτης πήγαινε και δούλευε στο εργοστάσιο. Όλοι δουλεύανε. Μια χαρά. Οπότε, εμείς εδώ, Κωνσταντίνε, τώρα βλέπουμε δεν ότι. Δεν έχει καταγράψει τίποτε. Όχι όμως αυτό, είναι ένα παγκόσμιο πλέον φαινόμενο. Ποιο δηλαδή, ότι παλιά ο κόσμος μετανάστευε, πήγαινε σε μια χώρα. Στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις σκανδιναβικές χώρες για να εργαστεί. Τώρα μεταναστεύει για να κάθεται σε μια δομή και να εισπράττει εισοδήματα. Είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν νομίζω ότι μεταναστεύουν γι' αυτό. Γιατί μεταναστεύουν? Τότε γιατί από χώρα. Για καλύτερες συνθήκες ζωής, γιατί ξέρουν τι θα τους δει. Μα ξέρουν ότι δεν θα εργαστούν όμως εδώ. Το λέει, γιατί πώς το ξέρουν? Τότε γιατί δεν αναζητούν την εργασία? Το μόνιμο πρόβλημα των εφοπλιστών που συναντώ εδώ στην Ναυτιλιακή Λέσχη και που μιλώ και με τον πρόεδρο, τον κύριο Αλεξανδράτο, και με τα στελέχη της Ναυτιλιακής Λέσχης, δεν έχουν τα καράβια προσωπικό βοηθητικό και αναγκάζονται αυτό πάση ισχύει, μας το έχουν πει πολλές φορές πλειοκτήτες με τους οποίους μιλάμε κι εμείς, μας το έχουν πει ότι υπάρχει πρόβλημα προσωπικού. Θέλω όμως να ρωτήσω, ένας μετανάστης, ένας πρόσφυγας, ένας άνθρωπος που έχει έρθει εδώ από άλλο κράτος, πού θα πρέπει να απευθυνθεί αν πει ότι εγώ θέλω να δουλέψω? Να είναι δεν πρέπει να απευθυνθεί. Πρέπει εμείς να τον έχουμε καταγράψει. Σύμφωνη. Απλώς λέω, έχει τη δυνατότητα αν ο ίδιος θέλει να πάει να βρει δουλειά. Ο κάθε μετανάστης και... Άμα τον έχουμε καταγράψει. Φυσικά. Υποτίθεται ότι είμαστε σε ένα στάδιο ψηφιακής διακυβέρνησης και υποτίθεται ότι είναι καταγεγραμμένες, πάντα υποτίθεται λέω εγώ, είναι καταγεγραμμένες οι ανάγκες υπουργείων, φορέων, οργανισμών, απευθείας ο μετανάστης με το που θα καταγράφουν τα προσόντα του θα πηγαίνει όπως καλή ώρα εμείς στο στρατό όταν πηγαίναμε και ξέρει ο Ανδρέας ο στρατιώτης που λέγανε τι έχεις κάνει δημοσιογράφος, που σπούδασες Αμερική, άρα ξέρεις γλώσσες, τι ξέρεις αυτό, άρα πας εκεί. Αυτόματα
Εδώ δεν έχουμε καταγράψει καν τους ανθρώπους. Δεν χρησιμοποιούμε το ψηφιακό σύστημα, δεν καλύπτουμε τα τεράστια κενά που έχουμε. Τώρα πάμε λίγο, ας αφήσουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος, το θέμα της οικονομίας και της ακρίβειας, Κωνσταντίνε. Και βάζω μία τελεία να πω το εξής. Ο αραβικός κόσμος είναι μοιρασμένος. Η μισή πλευρά Κατάρ και Λιπή είναι με την Τουρκία, η άλλη πλευρά είναι με την πλευρά της Αμερικής. Και πιστεύω ότι τα μεγάλα συμφέροντα, επειδή παίζονται τεράστια δισεκατομμύρια με τα πετρέλαια, δεν θα αφήσουν να εξαπλωθεί ο πόλεμος. Ναι, και πάντως, πάμε στην οικονομία. Κλείνοντας αυτό το θέμα, να πω ότι επειδή παιδιά το Κατάρ, στο Κατάρ, στα Εμιράτα, στο Σαουδική Αραβία, σε όλες τις χώρες, όσοι πηγαίνουν μετανάστες εργάζονται. Δεν έχει, αυτή Βέβαια. Η χώρα δεν δίνει κανένα επίδομα. Τίποτε. Εργασία και χαρά. Λοιπόν, οικονομία λοιπόν και ακρίβεια, το μεγάλο θέμα που θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε, αλλά προς το παρόν έχουμε αναλωθεί στο τι γίνεται στην αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι μεγάλο κακό, το έχουμε ξαναπεί, να μην υπάρχει στη χώρα αξιωματική αντιπολίτευση. Και ελπίζω πολύ γρήγορα ο κύριος Κασαλάκης να βρει βηματισμό, να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του να ασχοληθούν ουσιαστικά με τα προβλήματα της χώρας και των πολιτών. Διότι η ακρίβεια σήμερα έχει τσακίσει τη μικρομεσαία τάξη, έχει τσακίσει τα νοικοκυριά, έχει τσακίσει όλους εμάς. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα, το πώς θα μπορέσει το θέμα της καθημερινότητας να το επιλύσει και το πώς θα μπορέσει πραγματικά να κατεβάσει τις τιμές. Είχα προτείνει και παλαιότερα σε εσάς πλαφόν στα είδη πρώτης ανάγκης. Τυρί, γάλα, πάμπες, αυγά, μέλια, λάδια, πλαφόν. Δεν μπορεί σήμερα να έρχεται βούτα Γερμανίας με περιορισμό. Ναι, αλλά στο ελεύθερο ανταγωνισμό πώς μπορεί να τεθεί πλαφόν, ρε εσύ. Όταν κινδυνεύει η μικρομεσαία τάξη, όταν διαλύεται η κοινωνική συνοχή, όταν διαλύεται ο οικογενειακός προγραμματισμός, τελειώνουν όλα. Μπαίνει πλαφόν και λειτουργεί το κράτος. Εδώ στην Πορτογαλία παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός για λάθος συνωνυμίας. Τώρα είναι σίγουρα λάθος. Το είδαμε αυτό, το σκέφτομαι αν είναι σίγουρα λάθος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε και δεν μπορούμε να βάλουμε πλαφόν να σώσουμε τους συμπολίτες μου. Έπρεπε ήδη, τι να το κάνω εγώ, θεωρίες, 5% και 7%. Ας πάρουμε 5% να σώσουν την οικογένεια. Οι ευρωεκλογές είναι μπροστά. Πάντως έχουμε πολύ δύσκολο χειμώνα, ειδικά εμείς εδώ με τα κλίματα, με το κλίμα το πιο ψυχρό, θα δυσκολευτούμε ακόμη περισσότερο. Να έρθουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, μάθαμε από τα πλέον επίσημα χείλη ότι η συνάντηση που θα γινόταν στη Θεσσαλονίκη του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν πάει στην Αθήνα. Και όπως λέγαμε με τον Ανδρέα νωρίτερα, για λόγους ασφαλείας. Εγώ λέω πρέπει να φυγούμε ως πόλη που δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε με ασφάλεια μια τέτοια συνάντηση. Έτσι, συμφωνώ μαζί σου. Δεν έχει η πόλη, έχει χάσει αυτό το πρεστής που είχε, ελπίζω ο κύριος Αγγελούδης να της το ξαναδώσει. Έχει χάσει αυτή την έγκλη, έχει χάσει την δυναμική και τη σοβαρότητά της. Και σε αυτό φταίει το πολιτικό προσωπικό το οποίο διοικεί την πόλη. Άρα, ή θα πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία οι τοπικοί άρχοντες σε επίπεδο πρώτου και δευτέρου βαθμού, δήμαρχοι και περιφερειάρχες, ή θα πρέπει τελικά να παραδώσουμε τα ηνία και να πούμε ότι όλα θα γίνονται στην Αθήνα. Προγραμματισμένη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν δυνατόν να χαθεί από τη Θεσσαλονίκη. Αδιανόητο. Ούτε ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος θα την έχανε, ούτε ο Κωνσταντίνος ο Κοσμόπουλος θα την έχανε, ούτε κανείς. Εν τω μεταξύ, εγείρει και ένα άλλο ερώτημα. Αυτό που έλεγα στον Ανδρέα, δηλαδή να αισθανθούμε ότι δεν έχει τις δυνάμεις η πόλη να είναι ασφαλής. Δηλαδή τι μας λένε τώρα, θυμάστε τη σύνοδο κορυφή στην Χαλκιδική που είχε φιλοξενήσει, δηλαδή δεν έχουμε τα ξενοδοχεία, δεν έχουμε τους αστυνομικούς, δεν έχουμε την τροχιά που απαιτείται για μια τέτοια συνάντηση. Δεν είναι θέμα ασφάλειας. Σας λέω το εξής, αντέδρασαν τα επιμελητήρια, όχι. Αντέδρασε ο Δήμαρχος, όχι. Αντέδρασε ο Περιφερειάρχης, όχι. Ποιος αντέδρασε? Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, γιατί το τρομαμάσιτο? Εγώ βγήκα και. Ήταν το πρώτο πράγμα που είπα στον Ανδρέα. Μόλις ανακοινώθηκε. Εγώ πιστεύω. Τι να μου αντέδρασε κανείς. Περιμένω να δω την αντίδραση του Υπουργού Μακεδονίας Στράκης, του κυρίου Στάθη Κωνσταντινίδη, του Απόστολου Τζικώστα Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα, των επιμελητηρίων όπως είπε ο Κωνσταντίνος και βεβαίως όλων των φορέων της πόλης. Περιμένεις πολύ. Εκτός αν μας βλέπουν τώρα και που βγαίνει ο Μαργαρίτης με τη Χριστίνα την Τζόρμπα και τον Αντρέα τον Σταματόπουλο και στάνε αντίδραση. Ωραία. Οι βουλευτές Θεσσαλονίκης. Τι κάνουν οι βουλευτές Θεσσαλονίκης? Εσείς ρωτήστε τους.
Μην ξεχνάμε, βουλευτή Θεσσαλονίκη είναι. Τους ίδιους, ναι. Ας δει τι ψηφίσει. Βουλευτή Θεσσαλονίκη είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βουλευτή είναι και ο Θεσσαλονίκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όλοι. Να πάρουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να μας απαντήσει. Από πρώτο χέρι. Το ζήτημα να πάρουμε. Είναι ότι η αντίδραση για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να είναι ακαριέα στο ίδιο λεπτό. Όταν βγήκε επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών που ανακοινώνει ότι η συνάντηση αυτή με υπουργούς και επιχειρηματική αντιπροσωπεία θα γίνει στην Αθήνα, το παιχνίδι τελείωσε, ενώ γινόταν ζυμώσεις μέχρι και χθες το βράδυ για το αν θα μείνει Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Δεν είδαν καμία αντίδραση, δεν είδαν καμία παρενόχληση. Ο καθής κοιτάει, να το πω έτσι, τώρα χάτι του και κανείς δεν νοιάζεται για την πόλη μας. Η πόλη από αυτό χάνει. Λοιπόν, ο κύριος Αγγελούδης έχει μια μεγάλη ευκαιρία αυτό το πράγμα να το αναστήσει, να διεκδικήσει. Και να μας εξηγήσουν, και να μας εξηγήσουν τι σημαίνει για λόγους ασφαλείας. Εγώ θέλω ως Θεσσαλονικιά να το ξέρω. Θέλω να ξέρω ότι ζω σε μια πόλη που κάτω από κάποιες ειδικές συνθήκες δεν μπορεί να με προστατεύσει ως πολίτη. Δεν πρέπει να μας εξηγήσουν τι σημαίνει για λόγους ασφαλείας. Μια πόλη που δεν έχουμε προβλήματα με θέματα πολυτεχνείου και λοιπόν οργανώσεων. Σε μια πόλη που έχουμε τεράστια ξενοδοχεία, βλέπε Χαγιάτ, βλέπε αριστερά, βλέπε δεξιά, βλέπε Χαλκιδική, αν θες να τους πάμε και δίπλα στη θάλασσα να τους περιποιηθούμε ιδιαιτέρως, βλέπε Πανομή, και εμείς αυτή τη στιγμή λέμε θέμα ασφαλείας. Ας βρίσκαμε μια καλύτερη δικαιολογία. Λοιπόν, γι' αυτό είπε και ο Ανδρέας ότι είναι δικαιολογία. Κλείνοντας, flyover, έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη από ό,τι ξέρω. Έχεις εδώ και τους αγαπημένους σου ανθρώπους. Πώς βλέπεις όλη αυτή την πρεμούρα πριν ολοκληρωθεί το μετρό να ξεκινήσει flyover? Σας είπα, εγώ θα ξεκινούσα πρώτα απ' όλα, θα πετούσα ένα τραμ στη Θεσσαλονίκη πριν χρόνια για να κερδίσω όλα αυτά τα χαμένα χρόνια μέχρι να γίνει το μετρό. Το flyover πολύ καλό, αλλά ας ξεκινήσουμε το μετρό. Ας αποσυμφορήσουμε το κέντρο. Ας κάνουμε κάποιες κινήσεις να ανασάνουμε την πόλη. Η Θεσσαλονίκη έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, είναι 4 παράλληλοι και 4 κάθετοι δρόμοι. Ο συνδυασμός μετρό και κάποιων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λύνει το πρόβλημα. Δεν θέλει μαγικά πράγματα. Το flyover μπορεί να γίνει και μετά. Μην δίνουμε βάρος σε μακροπρόθεσμα πράγματα τα οποία τώρα δεν μπορούμε να τα επωφεληθούμε και δεν μπορούμε να κινηθούμε. Ναι. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας. Εύχομαι καλό μεσημέρι και κάποια στιγμή επιτέλους στο στούντιο σε αναμένουμε. Πάντα η ψυχή μου είναι κοντά σας. Σας βλέπω και σας καμαρώνω και θέλω έτσι να λάβετε πάντα. Γεια σου, Κωνσταντίνε, καλό για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, μήπως πρέπει να ετοιμάσουμε κανένα έτσι ξεσηκωτικό δελτίο τύπου, γιατί δεν απαντούν και δεν βγαίνουν οι φορείς της πόλης να πάρουν θέση για αυτή την αναβολή. Να απαντήσουν όλοι. Εντάξει, πρέπει. Ευχαριστώ πολύ τον Ανδρέα Σταματόπουλο. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε διάλειμμα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε.